δεν υπέβαλε πρόταση για τις γαλάζιες σημαίες και δεν υπέβαλε πρόταση γιατί μετά τις περσινές εκκρεμότητες που είχαμε, θέλαμε να είμαστε απολύτως έτοιμοι για τις 8 παραλίες που θα κάνουμε το 2015 την πρόταση. Το πρόγραμμα των γαλάζιων σημαίων λειτουργεί αναδρομικά. Δηλαδή, για να υποβάλουμε την αίτηση του χρόνου, θα πρέπει να έχουμε τις φωτογραφίες από την κατάσταση στην οποία φέτος βρισκόταν οι παραλίες. Για το λόγο αυτό, έχουμε ήδη ψηφίσει πίστοση 15.000 εμείς από το Δήμο και άλλες 15.000 περίπου η αστική ακινήτων, για να προχωρήσουμε στον εξοραϊσμό και στη συμμόρφωσή μας με ό,τι χρειάζονται οι παραλίες για να πάρουν τη γαλάζια σημαία. Αυτό σημαίνει ότι φέτος οι λουόμεροι της Χίου θα απολαύσουν τις καλύτερες παραλίες των τελευταίων ετών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι παραλίες οι συγκεκριμένες, δηλαδή ο Ναυτικός Όμιλος, η Αγία Φωτιά, ο Καρφάς, η παραλία της Κόμης, η παραλία στο Λυθί, η παραλία πάνω στα Μαγεμένα, η παραλία του Γιώσονα και η παραλία στο Τάγμα του Δεσπότη, αυτές λοιπόν οι 8 παραλίες και η Δασκαλόπετρα, συγγνώμη 9, θα έχουν ράμπες για αμαία, θα έχουν χημικές τουαλέτες, θα έχουν πίνακες με τα ενημερωτικά για το πρόγραμμα των γαλάζιων σημαίων και αναρτημένες πάνω τις αναλύσεις των νερών. Θα έχουν μέχρι και κάδους ανακύκλωσης. Θα έχουν όλες τις ευκολίες που πρέπει να έχει μια παραλία που θα πληρεί τις προδιαγραφές για τις γαλάζιες σημαίες. Όλα αυτά θα φωτογραφηθούν φέτος και οι φάκελοι θα υποβληθούν πια του χρόνου στην εταιρεία αυτή που διαχειρίζεται το πρόγραμμα. Επομένως, να μην ανησυχούν επειδή φέτος δεν υποβάλαμε πρόταση. Ήταν μια συνειδητή επιλογή. Φέτος θα έχουν τις καλύτερες προδιαγραφές. Κάποιες από αυτές θα έχουν και ένα βαβοσώστη. Δηλαδή οι πολυσύχνητες παραλίες όπως είναι ο Όμιλος, το Τάγμα, το Λυθί θα έχουν και τους ναυαγοσώστες, 8 συνολικά ναυαγοσώστες και νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών στις παραλίες φέτος.